ίδιο ανάποδα. Το ίδιο ανάποδα. Εντάξει. Μούτα. Έτοιμοι. Ναι. Τρία, δύο, ένα. Πάμε. Σε λίγο καιρό η μητέρα σας θα φέρει στον κόσμο άλλα δύο παιδιά και ακόμα ένα σκύλο. Ξέρω ότι ίσως κάποιοι από εσάς δυσανασχετήσουν λόγω του ότι θα χρειαστεί να μοιραστούν με τα καινούργια τους αδέλφια το δωμάτιό τους, τα ρούχα τους ή ακόμα και τα παιχνίδια τους. Θέλω να πάρετε όμως τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Θα έχετε άλλους δύο ανθρώπους να σας στηρίζουν. Η οικογένειά μας θα μεγαλώσει. Και ήθελα να χειροκροτήσουμε όλη τη μητέρα σας προκαταβολικά για αυτό το δώρο. Μου. Αν είσαι φρόνιμη, δεν θα χρειαστεί να το μοιραστείς με κανέναν. Θα είμαι. Ούτε εγώ θέλω να μοιραστώ το δωμάτιό μου. Αν το βελτίωση στη συμπεριφορά σας και στις επιδόσεις σας, μπορεί να μην χρειαστεί να γεννήσω. Αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν με αφήνεται άλλη επιλογή. Όσο για το σκύλο, δεν σηκώνω κουβέντα. Θα γεννηθεί το συντομότερο δυνατόν. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο σε όλους, δηλαδή. Σκουπί σου και έλα να πάρεις το έπαθλο. Μην το πιάσεις με χέρια βρεμένα, γιατί μετά δεν θα κολλάει καλά. Και κάτι ακόμα. Η απόδοσή σας ήταν χειρότερη από την προηγούμενη φορά. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Α, ένα αεροπλάνο. Έπεσε στον κήπο. Τόσο πολύ με πονάς. Τόσο. Πιο λίγο. Τόσο. Τόσο. Θες να σε λείψω και να μου δώσεις δώρο. Δεν έχω τι να σου δώσω. Δεν πειράζει. Εδώ που είναι ωραίο σημείο. Καλημέρα, μπαμπά. Καλημέρα. Πόσες ώρες κοιμήθηκες? Περίπου 9. Σ'
Σε χάσα και χάσα μαζί την άνοιξή μου. Και κλαίνε τα άστερα τα πουλιά όλο καημό. Γκρίζω το σούρπο και γκρίζα η ψυχή μου. Κι όλα θλιμμένα στο δικό σου το χαμό. Πού να είσαι τώρα, αγαπημένη. Πρόσεχε το μικρό. Πού να γυρίζεις τόσο καιρό. Πού να είσαι τώρα, αγαπημένη. Ψάχνω να σε βρω, μα δεν μπορώ. Ναι. Παπά! Παπά! Ναι. Δύο ψάρια είναι μέσα στην πισίνα. Τι είδους? Νομίζω πως είναι σαργή, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Πρέπει να έρθεις να τα πιάσεις. Η μαμά θα χαρεί πολύ αν είναι όντως σαργή και δεν έχω πέσει έξω. Μισό λεπτό να ετοιμαστώ και έρχομαι. Τρεις είναι. Πριν ήταν δύο. Τώρα θα ήρθε ο άλλος. Τα πιο δημιουργικά χρόνια για έναν άντρα είναι 30 έως 40. Τα πιο δημιουργικά χρόνια για μια γυναίκα είναι 20 έως 30. Ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του όταν πέσει ο δεξιός κινώδοντας. Ή ο αριστερός, δεν έχει σημασία. Μόνο τότε ο οργανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που παραφυλάνε. Για να φύγουμε από το σπίτι και να είμαστε ασφαλείς έξω, πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο. Πότε είμαστε έτοιμοι να μάθουμε να οδηγούμε? Όταν ξαναβγεί ο δεξιός κινώδοντας. Ή ο αριστερός, δεν έχει σημασία. Μαμά, τι είναι μουνή? Πού την είδες αυτή τη λέξη? Την είδα σε μια θήκη πάνω στη συσκευή που βλέπουμε το βίντεο. Μουνή είναι η μεγάλη λάμπα. Παράδειγμα. Το μουνή έσβησε και το δωμάτιο βυθίστηκε στο σκοτάδι. Θέλετε να ακούσουμε τον παππού σας να τραγουδάει? Ναι! Ο μπαμπάς μας αγαπάει. Η μαμά μας αγαπάει. Εμείς τους αγαπάμε? Ναι, τους αγαπάμε. Αγαπάω τα αδέρφια μου. Γιατί μ' αγαπούν κι αυτά. Και η άνοιξη γεμίζει το σπίτι μου. Και η άνοιξη πλημμυρίζει την καρδούλα μου. Οι γονείς μου είναι υπερήφανοι για μένα που τα καταφέρνω
Μια χαρά. Εγώ τα καταφέρνω, αλλά πάντα θα προσπαθώ περισσότερο. Σπίτι μου, είσαι όμορφο και σ' αγαπώ. Και δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ.